και θα παίζουμε τη Λοκομοτίβ Σόφια. Λοιπόν, η οποία Λοκομοτίβ Σόφια είναι στην πρώτη κατηγορία της Βουλγαρίας και είναι Reputation 2 αστεράκια. Για να δω ποια είναι καλύτερη. Με τη Λοκομοτίβ θα βάλω βασικούς και με την Τζέσικα αλλαγές. Λοιπόν, Under 20 Fitness Coach, Λιόλιος 12, πήκα σε 7. Αυτός είναι Goalkeeping Coach και έκανε αίτηση για fitness. Οκ. Okay. Ωραίος. Όταν ψάχνεις απελπισμένα δουλειά και έχεις σπουδάσει μηχανολόγος, μηχανικός και πας για καθαρίστρια, ξέρω εγώ. Το Λιόλιο θα πάρω, ο οποίος έχει working with Jackson 4, αλλά εντάξει. Ήρθε ο Σουλογάνης. Λουτάκι από τον Νίκο Βι που λέει: τέταρτο λουτ και συνεχίζουμε. Βρήκα τι θα πω. Δεν έβγαλε ακόμα άκρη με τα ακουστικά. Κάποια πρότασή σου μέχρι 100 ευρώ. Oh. Δεν έχω κοιτάξει ποτέ ακουστικά σε αυτή τη τιμή. Οπότε ξέρω εγώ, λογικά κάποια. Κάποια HyperX, κάποια Razer, τα Electra πιθανόν 65 ευρώ που κάνουν. Κάποια audio τέκνικα, αν θες να ακούς και μουσική. Από σκάουτς έχω τον Μπελτεράτ της γειτονιάς μου. Ξάνθη. Και πού να δεις παλιότερα του έτο με Λουτσιάνο. Άστο. Ω, κατάλαβα. Σκάουτρες έχω καλό, by the way. Αυτούς εδώ έχω. Πάμε μωρή για νενάρα και τρελαίνω με λέει ο Τουμπανίκ. Γεια σου ρε Τουμπανίκ. Καλωτικό. Λοιπόν, μεσαία budget εδώ πέρα επίτευξη στόχων. Κοίτα, εγώ, αν με ρωτάς, θα ήθελα κάποια στιγμή τα HyperX στα cloud. Ωραία. Ήθελα να τα φέρω από Κίνα, που παίζουν στα 50 ευρώ, ξέρω εγώ. Είναι εξαιρετικά ακουστικά. 2 ευρώ το εισιτήριο αυτή τη φορά. Αλλά είναι out of stock. Οπότε, τον έχει το μαύρο πάνω, τον έχει. Τον έστειλε και λέει τον έχει. Λοιπόν, Βελίδης εδώ. Δεξιά Καρανίκας. Βασικά Μπουκουβάλας. Τζιμόπουλος με Μπέριος. Όντιο τέκνικα είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά τα όντιο τέκνικα. Φοβερά ακουστικά. Φοβερός μουσικός ήχος. Δηλαδή είναι στούντιο ακουστικά, έτσι. Και εμένα αυτά που έχω, 17 ευρώ παιδιά κάνουν αυτά. Με ένα equalizer βγάζουν φοβερό ήχο. Λοιπόν, Άντι Λίλα εδώ θα παίξει, Deep Line θα παίξει ο Γιάκος, δίπλα του θα παίξει ο Κονσέντεϊ, θα πάει Καριλέρο Support, Advanced Playmaker θα παίξει ο Χαλκιαδάκης, Defensive Forward ο Χέλκβιστ και Center Forward Mark Bertra. Λοιπόν, αν θέλετε εδώ στα Tactics να κάνετε short τους παίκτες με τις θέσεις, αλλά να υπάρχουν εδώ οι θέσεις, πατάτε Shift και κλικάρετε εδώ στο Position. Personalize το Consent, ευχαριστώ πάρα πολύ Nox, το ξέχασα. Κάποιο Equalizer από το την καρδιά ήχου σας ρε. Εννοείς ρυθμίσεις. Θα σου πω τώρα. Αυτές εδώ, κάνε ένα screenshot. Κάνε ένα screenshot, αυτές εδώ τις ρυθμίσεις έχω εγώ για equalizer.
Το ίντερνετ τι έχω βρει κι εγώ, μην νομίζω ότι τι έχω φτιάξει. Λοιπόν, και Σολτάνη. Κάτσε να δω μήπως θέλουνε τώρα να τον πάρει κανένας. Το ίδιο και τον Αποστολόπουλο. Πασκέ, αλλά δεν νομίζω. Και εγώ Realtek έχω και κάπου έχω μια Creative ODG 2. Αξίζει λες ή να μείνω έτσι. Δεν ξέρω, δεν έχω κάρτα. Εγώ τη motherboard μου είναι η κάρτα. Oh, σου τηλεκομωτής όχι, φαίνεται ότι είναι πιο επικίνδυνα από τις υπόλοιπες ομάδες. Γεια σου Γιώργο Ζέρβα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Το Lara Croft δεν το έχω δει, γιατί βγήκε. Την Πέμπτη αυτή έβγαινε. Καλό θα είναι, είναι από τα παιχνίδια, από το reboot, ακριβώς αντιγραφή του παιχνιδιού είναι, να ξέρετε. Δηλαδή θα έχει και το επόμενο μέρος που είναι με, στα χιόνια. Εφόσον παίζει Alicia Vikander, παιδιά μέσα, λατρεύουμε Alicia Vikander. Γεια σου Κωστής Νίτας. Καλησπέρα φίλε. Λοιπόν, η Λοκομοτήτη Σόφιας είναι πολύ πιο σοβαρή ομάδα από ό,τι βλέπουμε εδώ. Alicia Vikander. Και Ατζελίνα ρε, ούτε το αριστερό στήθος της Lara Croft δεν μπορεί να κάνει πλέον η Τζολί. Alicia Vikander, αγαπάμε. Αγαπάμε Alicia Vikander. Ναι, όχι έτσι. Έτσι. Είναι παντρεμένη με τον... Αχ, πες το να! Πού παίζε στο X-Men? Με τον Fassbender παντρεύτηκε. Kjellqvist 01. Ρε ποιος legit εδώ, ο Alex μόνο. Φοβερή δουλειά και ο Γιάννης. Φοβερή δουλειά, παιδιά. Εντάξει, τώρα μην λέμε μαλακίες. Είναι Σκανδιναβή, οπότε οκ, έχει το respect από μένα. Α, είναι παντρεμένη, κρίμα και είχα ελπίδες. Ναι, παντρευτήκανε. Δυστυχώς. Εγώ, παιδιά, της έχω πει της κοπέλας μου. Θες να χωρίσουμε για δύο βράδια. Πήγαινε εσύ με το Fassbender, να πάω εγώ με τη Vikander. Να βγούμε εννοώ. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό. Και τα τέρματα έχουν τερματοφύλακες. Έτσι, σωστός ο Τζίμπου. Επιτέλους παίρνουν χρώματα Σάββατα, μεγάλες κουβέντες από τον Γιώργο τον Ζέρβα. Γεια σου ρε Γιώργο Ζέρβα, ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη ρε φίλε. Offside. Ναι, εκτός κι αν έχεις Λένο. Αν έχεις Λένο δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Γιάκος, Χέλκβιστ, δεν στο δεξιμπακ. Δεν ανεβαίνουν γιατί τους έχω βάλει εγώ να μην ανεβαίνουν. Γιατί δεν είναι καλά μπακ για να ανεβαίνουνε. Έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα, κατά πάσα πιθανότητα, άμυνα θα παίζουμε. Ο Μπρούνο Χαλκιαδάκης κάνει το 0-2. Δείχνουμε καλή εικόνα στα φιλικά, παιδιά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρώταμε, ξέρω εγώ. Λέναρος, Κέρβερος, κάτω από τα δοκάρια. Λέναρος είναι μόνο η Λένα από τη Γερμανία που λέει το satellite γιατί που λέει, να ξέρεις. Κανένας άλλος δεν είναι Λέναρος. Μόνος υπολογιστή, παίζει το FM, ναι, μόνος υπολογιστή. Ωστόσο με ένα λάπτοπ των 3,5 κατοστάρικων παίζει. Οι οδηγοί με μπέρδεψαν, αλλιώς θα είχα πάρει ήδη ακουστικά. Νίκο Βι, στείλε ένα μήνυμα στη σελίδα να σου προτείνω μερικά πραγματάκια. Μερικά ακουστικά. Μόνο σε PC φίλε. Δεν βγαίνει για κονσόλες.
Το φάγει όρθιος. 2-1. Πρώτο γκολ που δέχομαι σε φιλικά. Από τον Σδράφκο Ντιμητρόφ. Και δεν νομίζω ότι και οι κονσόλ παίχτες θα παίζανε manager, να σου πω την αλήθεια. Οπότε γιατί να το βγάλουνε. Και είναι και άβολο τώρα να παίζεις με τη σβουνιά. Λοιπόν, αλλαγές. Καρανίκας έξω, μέσα ο Πούγκουρας. Μέσα και ο Σκόνδρας. Εδώ αριστερά θα παίξει ο Τσικάρσκι. Όχι Νίκο, στη σελίδα στο Facebook ρε, δεν έχεις Facebook. FX Sound Enhancer έχεις δοκιμάσει, δεν δοκιμάζονται για πραγματάκια να σου πω την αλήθεια. Με ένα equalizer μπορείς να κάνεις δουλίτσα. Λοιπόν, στη θέση του Γιάκου θα μπει ο Ζάχαρος. Στη θέση του Βραζιλιάνου θα πει ο Παπαδόπουλος, δεκάρι ο Βιδάλ και center for τώρα εδώ ο Νικολιάς, μπροστά ο Σολτάνη. Αποχαιρετά την Μπουντεσλίγα του Αμβούργο σήμερα. Στο facebook, εδώ θα χαθεί Νικό. Λοιπόν, μόλις περάσαμε τα 5 δολάρια, παιδιά, στο αλουτάκια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λογικά θα μου τα στείλουν, τα 5 δολάρια. Φοβερό γκολ του Σολτάνη, Facebook page, Νίκο. Facebook page και Facebook group το τα μωράκια. Τι είναι αυτό ρε. Παιδιά στο group μπείτε, ανεβάζω ότι ξεκινάω μερικές φορές. Ανεβάζουμε κλιπάκια που τραβάνε τα παιδιά εδώ από το κανάλι. Κάνα meme αναλόγως τέτοια. Ναι, φιλικό είναι παιδιά, φιλικό. Νίκο, μόλις το είδα το μήνυμα. Θα σου απαντήσω μετά, όταν βρω χρόνο λίγο. Βάλε λίγο μάκι. Τι μάκι ρε, α. Αυτό είναι. Το βλέπες. Το έπαιξες. Όχι αυτό. Τρέχουμε τώρα δυνατά, μαρκάρουμε. Μίτσο δώσε πάσα, Μάρκο μην κοιμάσαι. Λοιπόν, καλή εμφάνιση, 1-3. Κοίταξε, η Λοκομοτίβ Σόφιας νομίζω πρέπει να είναι επίπεδου να σωνόταν, ας πούμε, με το ζόρι στην Σούπερ Λίγκα. Δεν ψήνεται ο Σολτάνη να τέτοιο. Ανδρέας Παποδομονολάκης, έλα, γιατί κουλέ. Ξέρω εγώ, τον Παπαδομανολάκη θα πάρω μάλλον. Έλα ρε αδερφέ τώρα. Ποιος έβλεπε, λέει, δεν έχεις ταλέντο. Όχι, δεν βλέπω. Δεν βλέπω τηλεόραση βασικά. Εντάξει, είχε λόγο να τον πάρει γιατί είχε μείνει χωρίς επιθετικούς εκείνη την περίοδο του Πανίκ. Όταν τον πήρε το Γενάρη. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις τον Παπαδομανολάκη. Είσαι σοβαρός. Ποιος λέει πια τηλεόραση, ο Γατάρης. Ού, μας ακυρώσαν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Α, το πήγανε πιο μετά, 19.
Ο Σολτάνη Real Life παίζει παντού, ναι. Ναι, είχε τραυματιστεί ο Κόντε και τον είχε βάλει. Ο Σολτάνη Real Life παίζει δεκάρι, παίζει αριστερά, παίζει ψεύτικο εννιάρι, παίζει φορ, παίζει παντού, εντάξει. Το τέλος του καλοκαιριού. Ναι, ρε του Μπάνικ, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ήταν ελεύθερο τον πήρε, ναι, έχεις δίκιο. Όταν είχε τραυματιστεί μέχρι τον Οκτώβριο ο Κόντε. Παίζει παντού και δεν βάζει τίποτα. Εντάξει, μωρέ, δίνει λύσεις όμως. Ποιο να βάλει, γιατί είχε κανέναν άλλο να βάλει. Λοιπόν, Γιαννίκογλου στο τέρμα, δεξιά Καρανίκας. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει η Τζέννη. Γεια σου, ρε Τζέννη. Καλά, υπερπαίχτης δεν είναι ο Παζιάννα. Ο Σλτάνη για Παζιάννα. Δεν παίζει καλά φέτος. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, Πέριος εδώ, defense center back cover. Κούγκουρας εδώ, defense center back cover. Ο Μπέριος θα είναι stopper. Έτσι δηλαδή. Ποιον έχει τώρα. Ποιον έχει από δεύτερη ομάδα, κάτσε να σου πω. Ποιον? Τον Ντόλοβατς. Εντάξει, θα μπορούσα να βάλει τον Ντόλοβατς, έχεις δίκιο. Ο οποίος είναι και μεγάλο ταλέντο. Σικάρσκι. Ball winning θα παίξει ο Γαρουφαλιάς. Όχι. Γιατί είναι κουρασμένοι και οι δύο, ρε. Ο Σκόνδρας. Ναι, αλλά ο Χαριαδάκης παίζει δεκάρι, ρε εσύ. Deep lying ο Ζάχαρος. Ο Παπαδόπουλος εδώ. Δεκάρι θα παίξει ο Βιδάλ. Το ξέρεις προσωπικά το legit? Ναι, τον έχω βγει για καφέ μαζί του, ναι. Νικολιάς βασικά, που δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου. Ο Γιάκος έχει γίνει μέσος, ρε, θα του βάζει γκολ πλέον. Δηλαδή έχει γίνει πιο πολύ οχταροειδές. Ο Χαλκιαδάκης έχει πατέρα κριτικό και μάνα βραζιλιάνα, Δημήτρη. Και center four τώρα δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Θα βάλω το Σολτάνι. Χέλκβιστ. Βασικά ο Μπερτρά πόσο έχει? 91 κι αυτός. Λοιπόν, βάλε Μπερτρά βασικό που δεν έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Και Σολτάνι. Λοιπόν, στα νούμερα να βγάλω το 3 από το Βελίδι, να θυμηθείτε. Έγινε νύχτα μετά από πιώμα. Έλα, εντάξει. Μην τον κράζετε εσείς το Μπετράκι. Σας έχει δώσει πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός άνθρωπος κιόλας. Το Κούτρης, ναι. Μάριζε. Τι φάση, μάλιστα το 10 πόσο θα βάζεις στον εαυτό σου? 4, ξέρω εγώ. Σε ποιο πράγμα, ρε Γιώργο? Τα YouTuber, δεν είμαι YouTuber. Στο YouTube τα ανεβάζω για να μην χάνονται. Σαν streamer, δεν μπορώ να πω, ρε φίλε. Εσείς βαθμολογείτε, δεν βαθμολογώ εγώ. Εντάξει, για μια χρονιά τον πήρε του Μπάνικ τώρα. Εσύ.
Πού να βρει, εδώ δεν έχει λεφτά για να... Εντάξει, και πέμπτη θέση διεκδικείτε, δεν σωθήκατε, αλλά πιστεύω δεν θα την πάρετε. Θα την πάρει ο Αστέρας, θεωρώ. Λουτάκι από τον Νίκο, πέμπτη ο Λουτ, ευχαριστώ Άλεξ, εγώ ευχαριστώ ρε Νίκο. Εξαιρετικός άνθρωπος ο Πετράκης, εξαιρετικός. Ο Πούγκουρας ωστόσο σκοράρει 0-1 μέσα στη Τζέσικα Σόφιας. 9,9 λέει ο Ranger Kicks. Γιατί το 10 είναι για το Θεό. Του Μπανίκ Γιάννε να μένεις, Γιαννιώτης. Κολλιάς. Πρώτο τελευταίο φιλικό, παιδιά, είναι αυτό. Μετά παίζουμε με Κέρκυρα ένα τελευταίο φιλικό και πάμε στα επίσημα. Νικολιάς 0-2. Long story, Αγγλία μένω, αλλά καταγωγή και όλο το show είναι από Γιάννενα, αλλά δεν έχω μείνει ποτέ. Oh. Ωραίος ρε εσύ. Ωραίος. Και ο κολλητός μου είναι πας Γιάννενα ρε εσύ. Έχω παίξει FIFA μαζί του. Μπορείς να δεις και στο YouTube τα επεισόδια. Γι' αυτό έχω έτσι ένα σεβασμό προς τον Μπάς. Δηλαδή έχω ζήσει και την ομάδα και σε Β' Εθνικές και σε Γ'. Ελπίζω να είσαι Liverpool. Ελπίζω να μείνεις σε Liverpool βασικά, φίλε του Μπανίκ. USA, UK, Ελλάδα, έχουμε Γαλλία, τον Glass of Whiskey. Ναι ρε, του Μπανίκ, ναι ρε. Ναι ρε, Μαντσεστεράρα, glory glory. Έχουμε Καναδά, το Βαγγέλη Θήβα. Τώρα δεν θυμάμαι άλλους, και Κύπριους έχουμε πολλούς. Τι γίνεται, όλοι ξενιτεμένοι μας εδώ έχουν μαζευτεί. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Έτσι, έτσι. Glory, Pullman, glory. Liverpool τελικό Champions League φέτος. Liverpool τελικό Sunday League φέτος. Κάτι άκουσα για United. Καλησπέρα. Γεια σου, STR Snake Show, ρε φίλε. Λέει. Για Νενάρα και δόξα δράμας. Ω, πέναλτι. Ποιος θα το κάνει. Ωραίος εκτελεστές πέναλτι έχουμε, ρε. Λοιπόν, θα εμπιστευτώ Νικολιά. Παιδιά, πείτε μου, Juve ή Real. Εγώ πιστεύω θα περάσει Real. Υποστηρίζω και τις δύο. Είναι οι ομάδες που υποστηρίζω από Ιταλία και από Ισπανία. Αλλά πιστεύω τέτοιο. Alex Connecting People. Ναι, εγώ Κινόκια. Δεν είσαι σπίτι, είσαι. Εντάξει, ο Μουρίνιο. Κλασικός Μουρίνιο. Εντάξει, η Juve θέλω να περάσει, αλλά δεν θα περάσει. Θα περάσει η Real. Για Real, ρε. Αυτή που αποκλείσε την παρήμο, ρε. Αλαράκελες. Ω, φοβερό του Μπανίκ. Δόξα δράμα σε παίζει ο Grandpa και είναι at the moment μεγαλύτερο στη ζωή παλιός παίχτης 95 χρονών. Μάλιστα. Α, οκ, okay, σωστά. Ξεχάστηκα. Walk on with hope in your heart and you will... Αυτό. Bertrand 4-0. Ναι, Τόνι. Βγάζει. Λοιπόν, αλλαγές. Κώστας Παπαδόπουλος έξω. Μέσα ο... Ο Γιάκος. Θα παίξαμε τζάλα. Λουτ έτσι απλά και ρομαντικά λέει ο Νίκος και αφήνει το λουτάκι του.
Δεν είσαι ακόμα στο top 10, όχι. Νικολιάς έξω μέσα, Μπρούνο Χαλκιαδάκης. Ζάχαρος έξω μέσα, Βιδάλ. Κόνδρας έξω μέσα, Τζιμόπουλος. Είκοσι ώρες, μπράβο ρε Τεό, ωραίος. Μπορείτε να γράψετε την επιλογή follower, θαυμαστικό follower, για να δείτε από πότε ακολουθείτε το κανάλι. Έφυγε το skateboard! Έφυγε το skateboard! Ναι! 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 Follower, όπως το γράψω Τεό, Snake Show. Oh yeah. Ο Νόξ. Ο Νόξ ξεκίνησε και δίνει πόνο. Δώστε αγάπη στον Νόξ που χάρισε ένα subscribe στην Τζέννη. Ευχαριστώ για το follow του Μπανίκ. Πιο παλιός και από τους παλιούς, λέει ο Snake Show. Λοιπόν, Σολτάνι. Τους άλλους δεν τους αλλάζω ακόμα. Να βάζουμε λίγο φατσούλα Άλεξ. Βάλτε λίγο φατσούλα Άλεξ ρε παιδιά. Οι subs. Καβλωτικό. Χορηγέ. Λοιπόν, όλοι φατσούλα Άλεξ, όσοι μπορείτε και είστε subscribers. Επειδή έφυγε ο Snakeshow. Όχι Snakeshow, μη φεύγεις. Ο skateboard. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Κανέναν φρικ ξένο καλό δεν είχε να πάρεις. Πήρα παίχτες ρε. Πήρα τον δανεικό από, από τη Βραζιλιάνη και αυτή εκεί. Όχι θα φύγω. Όχι μη φύγεις. Λοιπόν αλλαγές τι έχω, δεν έχω να βάλω άλλους. Θα βάλω Χαλκιαδάκη. Θα πάει δεκάριο ο Βιδάλ και θα φέρω Αποστολόπουλο να αντιλίλα να παίξει εδώ. Και θα βάλω και Βελίδη. Εδώ θέλει ευτύχη αφιερωμένο στο skateboard. Πού είσαι, πού είσαι. Άντε, άντε γράψτε εκεί τα follower και τα my time να γράψω και εγώ μετά να δείτε πως γίνεται. Μαζεύει ο Βελίδης. Εννιά μήνες έχεις κάνει follow, Τεό. Λέγε ρε. Όχι ρε, πολύ λες. Άλεξ Μόρακ οδηγεί, πας για ένα Champions League. Δύσκολο, εντάξει, όχι. Λοιπόν, μεγάλη εμφάνιση. Αρχικά μην παίζει σε LM και RM. Πρώτον. Πρέπει να καταργηθούν αυτές οι θέσεις από το ποδόσφαιρο. Καλησπέρα Kingsman. Η Europa του χρόνου θα τον βγάλει. Μπορεί και φέτος, θα δούμε. Τι είναι αυτός ρε. Καλός είναι παρόλα αυτά. Εννιά μήνες ρε Τεό, έλα ρε, περάσανε 9 μήνες. Όπο φοβερός. Αν γράψει ο αστεράκος follower θα τρίβεται τα μάτια, είσαι πιο παλιός από τον Άλεξ. Ναι, αλλά ο χαζός έκανε unfollow και ξαναfollow και το μηδένισε. Ο αστεράκος ακολουθεί κανένα εντεκάμινο, παιδιά. Λοιπόν, ο roster εδώ πέρα. Ωραία, δηλωμένοι όλοι. Εκατόν 192 ώρες, 9.450 βόδες ο Νίκος, εντάξει.
Χριστός και Παναγία. Ένα τους μας δίνουνε, ανέβηκε το ποσοστό μας. Τελικά δεν θα το πάρω τον Πόπο το Μανολάκη. Πότε πέρασαν 9 μήνες, αχ. 5 μήνες. 5, όλοι γράφει 5. Λοιπόν, η Barsley θέλει να είναι το Τζανιτόπουλο. Λοιπόν, δηλώνουμε νουμεράκια. Auto numbers. Απλά σε παρακαλώ ρε Βελίδη, πάρε το ένα. Ποιο τρία τώρα. Και πού κουρα πάρε εσύ το 3. Δεν μ' αρέσει το 12 και το 13 για κανέναν λόγο. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα νούμερα, δεν ξέρω γιατί. Έγινα έξπο. Αχ βρε Άλεξ, 9 μήνες έφεγαν αέρας. Λες και τα έχουμε 9 μήνες βασικά. Λοιπόν, ο Σολτάνη 6 μέρες με 2 εβδομάδες. Συλλογικά ούτε ο Αποστολόπουλος ούτε ο Σολτάνη θα φύγουν. Από ό,τι βλέπω. Νίκο, έγινε σε έξπο, έγινε σε έκθεση. Το ματιάξαμε το Σολτάνη. Εντάξει, δεν με πειράζει. Άμα ένα τραυματίζει ο Σολτάνη, τραυματίζει ο Σολτάνη. Άλλοι να μην τραυματίζονται. Λοιπόν, για πρώτο σκόρερ φαβορεί ο Αραούχο. Με Πέδρο Κόντε δεύτερο φαβορεί. Άλεξ, ντροπή, τι είναι αυτά που λες. Εντάξει, πλάκα κάνουμε εσύ. Μιχαήλ και δεύτερος Τζιμόπουλος, ναι, ωραία. Νασλίδης λέει, ναι καλά άστο. Τι έξω μου λες και εσύ, μέσα σε 5 μήνες έχω δει συνολικά 8 μέρες Alex Mora Gaming, πω πάω να καονίσω να βγω από το σπίτι. Οχτώ μέρες δηλαδή από τους τελευταίους 5 μήνες της ζωής σου έχεις δει Alex Mora Gaming. Και άλλες τόσες έχεις δει όλα τα υπόλοιπα κανάλια ξέρω εγώ. Δώσεις στο Γιάκο το 9 που το θέλει. Όχι εντάξει. Γελάει ήδη ο κόσμος που έχει το 7, δεν θα γελάει περισσότερο από το 9. Τώρα έτσι κι αλλιώς τα πήραν τα νούμερα, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Πέδρο Κόντε δεν φεύγει το 9, η Ρωσιλία. Για να το δώσω στο Γιάκο κιόλας. Λοιπόν, να πάρουμε ένα δίπλωμα εδώ στο Λιόλιο, δεν έχουμε λεφτά τέτοιες προφανώς. Λοιπόν, έχουμε και 200.000 περίσσευμα, μήπως χρειαστεί κάτι, δεν τα χαλάω. Λοιπόν, τελευταίο φιλικό πριν το μεγάλο match της πρεμιέρας για τη Super League με τον Ολυμπιακό. Νέος παίχτης ο Λιβάγια ρε φίλε. Για νέος παίχτης ο Λιβάγια, αυτός ο άνθρωπος είναι 23 χρονών. Ναι, την έχει τη φάτσα του στο Βασίλη. Την Ελλάδα μέχρι 23-24 χρονών τους θεωρούμε για βραβείο νέου παίχτη ρε φίλε. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό το πράγμα. Το Λάμπρο και στο Λετζί πόσα θα έχω. Πώς, μείνω τα account στο Twitter. Ότε να το πω δεν μπορώ ρε. Λοιπόν, τελευταίο φιλικό με Κέρκυρα. Μπορεί να είναι και το πιο δυνατό μας φιλικό μέχρι τώρα. Λοιπόν, Βελίδης, δεξιά Μπουκουβάλας, Τζιμόπουλος με Μπέριο, αριστερά Μιχαήλ, Ball Winning ο Λίλα, Γιάκος με Μπρούνο Κοσέντεϊ, Μπρούνο Χαλιαδάκης, Χέλκβιστ και Μπερτρά. Χωρίς παρεξηγήσει ο Ολυμπιακός μόνο. Εντάξει. Καθένας ό,τι θέλει. Ας πω εγώ γιατί είσαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, Πούγκουρας και Σκόνδρας στον πάγκο. Πικάρσκι, Γαρουφαλιάς, Ζάχαρος,
Παπαδόπουλος, Βιδάλ, όχι Μανθάτης, τι λέω, ούτε Σολτάνη. Μανθάτης, Νικολιάς και Αποστολόπουλος. Γόγος εκτός αποστολής. Οικογενειακή παράδοση, εντάξει. Και εμένα, όλη η οικογένεια Ολυμπιακή είναι. Ο πατέρας μου και εγώ βγήκαμε αεξίδες. Από το θείο βασικά. Το θείος έκανε τον πατέρα μου αεξί και ο πατέρας μου έκανε εμένα. Αν μπορούσα να τον αγοράσει το Μανθάτη κανονικά θα ήταν μπόμπα. Ναι, ισχύει, είναι καλός. Μόνο Ολυμπιακός, μόνο ΑΕΚ, μόνο ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟ, μόνο ΠΑΣ, μόνο Πανιόνιος, μόνο ΟΦΗ για να υπάρξει κάποια στιγμή κάποια υγιή κάποια στιγμή στα ελληνικά γήπεδα. Σωστό. Νίκος Β, εκ το Λούτ λέει και συνεχίζουμε. Τρελός Νίκος Β. Το Team Τρομπόνια, ναι. Βέβαια, Team Τρομπόνια, Team Άρης Γάτας. Για δύο χρόνια, ναι, τον ιδανικό. Αλλά εμένα δεν μου κάνει γιατί δεν παίζω με extreme. Κατάλαβες. Ενώ στην πραγματικότητα παίζει εσωτερικό χαφ στο 4-4-2 που παίζει αυτή τη στιγμή η ομάδα. Μητίδης τετατέ, το Βελίδης διώχνει. Εδώ δεν παίζει. Και τον έχω βάλει τώρα να τον προπονήσω για μετσάλα. Για να μπορεί να παίξει σαν εσωτερικό χαφ. Είμαι 25 στα 26. Και κόβω για 34. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν είμαι 34. Τι ξεγελάει το αεροπλανοφόρο εδώ, το αεροδρόμιο που έχω για κούτελο. Λοιπόν, είμαστε καλύτεροι από την Κέρκυρα, δεν έχουμε δείξει κάποια φάση. Τα χα 34, πάρτο. Χάρη και ο Νικόλας. Εγώ είμαι 12. Νομίζω το καταλαβαίνω το 2005 που έχεις το όνομά σου. Αεροδρόμιο και κούτελο, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, δεν είναι και σαν του Φίλιππα το κούτελό μου, αλλά ναι. Σε προδίδει, ναι. Εγώ πόσο είμαι, ο ΑΕΟ, λέει ο Νόξ. Νόξ, εσύ είσαι 24, πόσο είσαι. Το έχω δει το προφίλ στο Facebook, αλλά δεν θυμάμαι ηλικία. Α, παιδιά, επίσης να πω ότι έχουμε πιάσει τους αριθμούς στο subscriber για δεύτερο emoticon, αλλά δεν μας το δίνει γιατί το δίνει μόνο στους partners, όχι στους affiliates, άρα θα μείνουμε με αυτό το emoticon που έχουμε. Αν δεν γίνουμε partner. Για να γίνουμε partner πρέπει να πιάσουμε μέσο όρο σε ένα μήνα 75 viewers. Αν το κάνουμε αυτό θα γίνουμε partner στο Twitch. Κοντά έπεσε 21 προς 22. Ε, είδες. Μαζεύει ο Βελίδης. Ευκαιρία για την Κέρκυρα. Νίκο, παίζει να είσαι ο μεγαλύτερος, ναι. Προς το παρόν, εδώ. Γενικά ο μεγαλύτερος νομίζω πρέπει να είναι ο Netsaft. Φιλικό είναι και πάμε μετά από παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, ο Χαλκιαδάκης εδώ θα μπει ο Βιδάλ μέσα. Και θα βγάλω τον Μπρούνο. Γατάκια, έσκασε ο παπαγάλος, σας σέβεστε. Νάτος! Τον έκανα σάμον, τι φάση. Μόλις ακούει Netsaft, εμφανίζεται. Είπε Netsaft και τον έκανε spawn. Πλόκο 7, ευχαριστώ πολύ για το follow. Καλώς ήρθες. Καβλωτικό. Άι, πικ, πικάτσου. Γιάκος έξω μέσα ο Ζάχαρος, τώρα κάνουμε αλλαγές, εντάξει. Τέριος έξω μέσα ο Σκόνδρας. Μέσα και ο Πούγκουρας.
Μέσα ο Καρανίκας, μέσα ο Τσικάρσκι. Χαλκιαδάκης έξω, μέσα ο Νικολιάς και ο Μανθάτης. Κοιτάξτε με τι center for παίζουμε ρε παιδιά. Τέταρτο λούτι για τον Τεό και συνεχίζω. Τρελός ο Τεό, ευχαριστώ πολύ ρε Τεό. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, πάμε λίγο. Run a defense και be more expressive. Θα με λες και από μηχανή Θεό. Λοιπόν, ελπίζω να μην φάμε γκολ μόλις έκανες αλλαγές. Όχι από μηχανή παπαγάλε Θεέ. Κουβαλάει στα φιλικά ο Μπερτρά. Εντάξει, με αυτές τις ομάδες που έχουμε παίξει και εγώ άμα έπαιζα θα κουβάλαγα. Λοιπόν, πάμε την επίθεση, πάμε παιδιά. Έλα ρε Καρανίκα. Δίνεις τον Νικολιά. Φεύγει ο Νικολιάς από δεξιά. Κάνε μια καλή σέντρα. Έλα ρε Αλέξανδρε. Δεν είναι καλή σέντρα. Κάτσε καλά ρε, εγώ προλάβα και Καραμανλή πρωθυπουργό. Τι εννοείς Καραμανλή πρωθυπουργό, κάτσε. Το γερό. Λοιπόν, 0-0. Τελευταίο φιλικό κακό. Παίξαμε με την Κέρκυρα η οποία θα διεκδικήσει την παραμονή της στην Super League. Καραμαλή παχουλό με PlayStation ή Καραμαλή με φρύδια. Αν εννοείς Καραμαλή με φρύδια, οκ. Okay. Γεια σου ρε Λεωνίδα YouTube, καλησπέρα. Λοιπόν, και πάμε για ματσάκι με Ολυμπιακό. Έχασε ο Ολυμπιακός από τον Πανιόνι 1-0. Φιλικό, εντάξει. Κοίτα, αν έχει προλάβει Καραμαλή με φρύδια, Netsaft, τι του λες εσύ ότι έχει προλάβει με. Έχει προλάβει πρωτάθλημα Τσάεκ. Τζανετόπουλος πήγε στην Barnsley, ιδανικός, ωραία. Ήρθα από Legit. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, λοιπόν. Λοιπόν, και πλέον στο training, πάμε εδώ. Βάζουμε αυτό. Εδώ αυτό και βάζω και rest day πριν το παιχνίδι. Άλεξ ο Μανιάς είναι πολύ καλός, το ξέρω. Τον παππού, το θείο θες να πεις, δεν είναι παππούς. Αμυντικές τοποθετήσεις με Ολυμπιακό. Δεν διέκοψαν τίποτα οριστικά και δεν θα διακοπεί τίποτα οριστικά. Εγώ είπα παιδιά πρωτάθλημα 31 Μαρτίου με 1η και 1η Απριλίου εκείνο το Σαββατοκύριακο. Εγώ το έδωσα. Μανιά, Σίλιτς και Τσάβες, εντάξει, έχεις την ομάδα αυτή ρε τότε. Την επόμενη αγωνιστική, λοιπόν Γιώργο, άκου να δεις επειδή είσαι και μικρός, 12 χρονών. Με γεγλισμένο Ολυμπιακός, by the way. Λοιπόν, δεν διέκοψαν τίποτα, λοιπόν. Επίσης, να σου πω κάτι, επειδή είσαι και μικρός 12 χρονών. Εκεί να βλέπεις ξένο ποδόσφαιρο, μην βλέπεις ελληνικό. Okay. Καλό σε σένα θα κάνεις. Και αν ξεκινήσεις από τώρα που είσαι μικρός και αποκτήσεις την νοοτροπία,
να βλέπεις ξένο ποδόσφαιρο. Δεν θα σου κακοφάνει μετά. Τώρα εγώ δεν μπορώ πλέον να το κάνω αυτό. Να γνωρίσω με την ομάδα μου. Για όλα αυτά που σημαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί έχω φτάσει σε μια ηλικία την οποία εντάξει, έχω ζήσει πολλά με την ομάδα μου. Αλλά άμα είχα ξεκινήσει από μικρός, μια χαρά θα ρίχνα άκυρο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, 25 ευρώ εισιτήριο με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα παίξω με 3-5-2. Ο Παπαγάλος διαφωνεί. Λοιπόν, Μάρκος Βελίδης. Τζιμόπουλος. Μπέριος. Και Μιχαήλ. Δεξιά. Καρανίκας. Αριστερά Τσικάρσκι. Άντι Λίλα Μπολ Γουίνινγκ. Το Σέντεϊ DLP. Δεκάρι. Τι Γιάκος ρε. Μπρούνο Χαλιαδάκης. Ψεύτικο Ινιάρη Χέλκβιστ. Ιγκόρ Βιδάλ βασικά μέσα, Μπρούνο Χαλκιαδάκης εδώ, Τεύτικο Ινιάρη με support και Χέλκβιξ Πόουτσερ με attack στον πάγκο, Γιαννίκογλου, Πούγκουρας, Κουκουβάλας, βασικά Σκόνδρας, όχι Πούγκουρας, Γαρουφαλιάς, Νικολιάς, Μπερτρά και Σολτάνη, ο οποίος θα μπορεί να δώσει λύση. Έχουμε και τον Βέργο βέβαια. Θα πάρω τον Βέργο στην αποστολή αντί του Μπερτρά. Βέργο και Μπερτρά θα πάρω στην αποστολή. Λοιπόν, 25 ευρώ, θα πάω για καφέ να το δω. Ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, και ξεκινάμε το πρωτάθλημα με τον Παζιάννα, πρώτη αγωνιστική στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, και θα κάνουμε μερικές αλλαγές εδώ πέρα. Θα παίξουμε με αντεπιθέσεις και πιο δομημένα. Ναι, τρίτη εθνική, καθόλου στημένο ρε. Και σε 5-5 να πας θα στο στήσουνε. Μυραλάς δοκάρι για τον Ολυμπιακό μόλις ξεκίνησε το μάτς. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, περίμενε. Θα παίξω control δομημένα αλλά πιο disciplined. Από τρίτη εθνική, αν έχω ομάδα της γειτονικής περιοχής μου, Ιωνικό. Ιγκόρ Βιδάλ. Φοβερό φαουλ, 1-0! 1-0! 1-0! Ω, ένα ο Τζόρτζεβιτς. Ετοιμαστείτε για πολύ κλαρίνο στο save. Και δεν εννοώ κλαρίνο κλαρίνο, εννοώ κλαρίνο υπηρώτικο, μουσική. Από γονή των σουλιώτων για νιώτες λεοντάρια, δείξτε και στο ποδοσφαίρο πως είστε παλικάρια. Μεγάλος Αλέκος Κιτσάκης στη φωνή.
μη σας τρομάζει τίποτα από γονεί του πύρου. Πας, πας, πας και σίγουρα θα πας. Λαρινό, σασά. Εθνική ομάδα θρυλική. Πας, πας, πας και σίγουρα θα πας στην αλφα εθνική ομάδα θρυλική. Έλα να ζήσω Πασχαλινά. Πάμε ρε Τσικάρσκι, Βιδάλ, Χέλκβιστ, Χαλιαδάκης, Λίλα, ωραίο passing game, Βιδάλ. Νικήστε μες στα γήπεδα τον κάθε αντίπαλό σας και εμείς τα υπηρωτοπούλα είμαστε στο πλήρωτο. Έλα Χέλκβιστ, ο Μπρούνο τρέχασε! Γιάννινα, Άγιαξ της Υπήρου, μη σας τρομάζει τίποτα από γονή του πύρου. Πας, πας, πας. Καλησπέρα Άλεξ, ξέρεις προτιμάμε το άλλο το κλαρίνο. Γεια σου ρε Κώστα. Ο Μπρούνο νιώθει μαζί του ο Καραϊσκάκης. Καλά είναι και το Χ, ναι. Απλά του Μπανίκα μπορείς μην τον λες ψάρι, να τον λες Ολυμπιακό. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Χαζή ερώτηση Νουμπά, γιατί το chat προηγείται του βίντεο. Πιθανόν γιατί σου έχει... Δύο-ένα. Γιατί το live έχει καθυστέρηση 10 δευτερόλεπτα για να έρθει στις εικόνες σας. Πάντα γίνεται αυτό. Δηλαδή ό,τι βλέπω εγώ στο chat το έχετε γράψει πριν 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο Τζιμόπουλος έχει κάνει πολλά λάθη. Θα βάλω σκόνδρα. Θα βάλω Χαλκιαδάκη και θα βάλω Νίκο Βέργο, όπου θα έρθει σαν poacher και ψεύτικο εννιάριο Χέλκβιστ. Και κρατάω την τρίτη αλλαγή. Λοιπόν, πάμε flexible και πάμε more expensive. Δεν θα παίζα save με άλλη έτσι μεγάλη ομάδα ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Λοιπόν, τρίτη και τελευταία αλλαγή, έξω Καρανίκας, μέσα από Κουβάλλας. Μεγάλη Κιαδάκη, κανείς δεν μάμισε, έχω να πω. Αυτή την ομάδα έχω, αν δεν σ' αρέσει, πήγαινε δες Ρεάλ, τι να σου πω. Όχι, 3-1, τέλος. Ξέχασα πόσα loot έκανα, λέει ο Νίκος. Βι, γνώμη για Fortnite, ωραίο είναι. Είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Με παρέα είναι ωραίο. Δεν τρελαίνομαι. Αλλά καλό είναι. Πλάγιο. Ωραίο σου το έκανε. Λοιπόν, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Με τον Ολυμπιακό παίζαμε. Προηγηθήκαμε. Δυστυχώς η άμεση απάντηση μας πλήγωσε. Και ξεκινήσαμε το αριστερό. Λοιπόν, και επόμενο παιχνίδι είναι με τον Απόλλωνα. Αυτό το παιχνίδι μπορούμε να το πάρουμε. Ψάχνω έναν under 20 coach τώρα. Αυτό το ξέρεις, Μάνο. Όπου είναι πολύ κακή.
Αυτό θα πάρω. Αυτό προφανώς και πρέπει να το πάρω, έτσι εννοείται. Βλέπω και εδώ ούρος αρίνα, δεν νομίζω ρε εσύ, Ranger Kicks. Μανώλης Δερμιτζάκης, Μανώ. 1-1 η ΑΕΚ με τον Πλατανιά. Τρία-ένα ο Πάπ τον Ατρόμητο. Γαύρος ο Ολυμπιακός ο Νέτσαφ. Ούτε αυτόν. Αυτός είχε και φάτσα ρε. Καλά ρε, δεν ξέρεις την ομάδα σου. Τι προπονητές έχετε. Όπο, εκεί ήταν έναν οφιτζή ρε. Και αλατζή ο οφιτζής μας βγήκε. Δεν θέλουμε, λέει, rest πριν τους αγώνες και μετά. Ναι. Οκ, ας δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ξέρω εγώ, τι σοι κριτικός είμαι άλλωστε. Έτσι ρε, αυτός είναι. Αυτός είναι κριτικός ο Νίκος. Έχασε ο Παναθηναϊκός 0-1 από τον Πανιόνιο και στο μείον 2 παραμένει ο Παναθηναϊκός. Το Βιδάλ βγήκε γκολ της αγωνιστικής. Το γκολ του Βιδάλ. Μπράβο ρε Ιγκόρ. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι μια τελευταία κίνηση. Να πάρω τον Άντρεϊ δανεικό. Γιατί και με Παπαδόπουλο και με Ζάχαρο δεν βγαίνει χρονιά. Και μην ξεχνάμε, έπαιζε και στον ΠΑΟ. Ποιος ρε. Ποιος έπαιζε στον ΠΑΟ. Λοιπόν, Κώστα Παπαδόπουλο θα τον βάλω στη δεύτερη ομάδα. Κοτσόλι στο Σπάνια. Τι τον έχει εδώ. Καλά τώρα δύο μάνατζερ πίσω, δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα ρε Βασίλη. Παίζεις και άθλιο μάνατζερ, το 16 ήταν άθλιο. Λοιπόν, η Λαμία κέρδισε 1-0 τη Λάρισα. Και εμείς παίζουμε τον Απόλλωνα. Εντός έδρας. Αλέξη, έχεις επισκεφτεί ποτέ τη Χαλκίδα. Σπούδασα στη Χαλκίδα 6 χρόνια, ρε. Καλά, όχι στη Χαλκίδα. Θα ψαχνά, αλλά ναι. Την έχω επισκεφτεί τη Χαλκίδα, ναι. Κουκουβάλας δεξιά. Τζιμόπουλος που δεν έπαιξε καλά με τον Ολυμπιακό.
Βασίλη Πύργο, πάρε το 18 ρε φίλε. Κάνει 21 ευρώ στο Instant Gaming. Link έχω από κάτω για το affiliate μου. Και είναι πάρα πολύ καλύτερο. Πλέον 21 ευρώ δεν είναι τίποτα ρε φίλε. Ναι, σου λέω ψαχνά σπούδαζα. Αντιλίλα εδώ, Γιάκος με Κοσεντέι, Δεκάρη Χαλιαδάκης, ψεύτικο εννιάριο Χέλκβιστ και σέντερ φόρ ο Νίκος ο Βέργος, πρώτη φορά βασικός. Είμαστε στον πάκο Γιαννίκογλου, Κόνδρας, Ταρανίκας, Γαρουφαλιάς, Βιδάλ, Περτρά και Νικολιάς. Καλησπέρα ρε στρατηγέ, πού είσαι ρε general. Έχει από το 17 και το 16 καλύτερο είναι, έτσι αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε στη σέντρα ο Απόλλωνας. Διώχνει ο Μπέριος. Λοιπόν, πρέπει να το πάρουμε αυτό το μάτς, παιδιά. Ο Άντερσον, έχει πάρει ο Άντερσον στην πραγματικότητα ο Απόλλωνας. Μπρούνο, Γιάκος, ωραία στον Μπουκουβάλα, δεν ανεβαίνουν τα μπακ, επίτηδες. Χέλκβιστ βγαίνει στα πλάγια, χάνει την μπάλα μας από τον Αλμπάνι. Αλμπάνις, να κόψουμε εκεί παιδιά. Μην τους αφήσουμε να βγάλουν φάση. Σαν να τους είπα, αφήστε τους να βγάλουν φάση. Μπρούνο. Ωραία τι έπιασε. Λοιπόν, ενθάρρυνση. Ο νευρικός ο Κοσέντεϊ. Λοιπόν, γίνεται πιο δημιουργική και more expressive. Ωραία, έτσι θα κάνουμε τα σουτάκια τώρα. Πάμε. Μια ενθάρρυνση. Τελευταία πριν το ημίχρονο. Οπότε σου γυρνάει ο Κόντε, οπότε γύρισε και στην πραγματικότητα. Οκτώβρη. Ένα μισή μήνα έμεινε στην πραγματικότητα έξω, 6 εβδομάδες. Τότε θα μου γυρίσει και εμένα. Φοβερή σέντρα για το Χέλκβιστ, γιατί μόνο σου είχες Βέργο κάτω. Τον Σέντεϊ, έργα. Βάλε το Βέργο Advanced Forward Attack. Μπρούνο, όχι ρε Μπρούνο! Άλεξ μπέσα τώρα, άλλαζε το βελίδι για το λένε. Τι σοβαρός ρε. Ναι, μπορούσα, αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε τις μεταγραφές του χειμώνα. Γι' αυτό ξεκίνησα τόσο άμεσα καινούριο save. Είμαστε στο ημίχρονο, είμαστε καλύτεροι από τον Απόλλωνα. Λοιπόν, εδώ leak table θα βάλουμε.
Θα το βάλουμε. Πού θα πάει ρε φίλε, θα το βάλουμε. Κακή εμφάνιση και από Χέλβις και από Βέργο. Θα κάνω στα καπάκια δύο αλλαγές. Χαλκιαδάκης θα παίξει εδώ με Βιδάλ να μπαίνει και Μπερτρά. Άλεξ, άσχετο, θες να σου φέρω τα ξεμπαρκάρω. Τίποτα ρε φίλε. Να είσαι καλά. Κουκουβάλας, Βιδάλ. Λίλα. Δώσε ρε στο μπακ. Βιδάλ. Καλή σέντρα, φέρν Μπερτρά. Λοιπόν, γίνεται πιο δημιουργική και τρέξε στην άμυνα περισσότερο. Χτύπησε ο Μιχαήλ. Θα τον βγάλουμε, δεν έχω αριστερά. Θα βάλω τον Καρανίκα. Θα πάει δεξιά ο Καρανίκας και ο Μπουκβάλας θα πάει αριστερά. Βασικά έχω το καλύτερο φορ περιοχής, τον Πέντρο Κόντε. Απλά είναι τραυματίας. Δοκάρι. Χτύπησε και ο Μπουκουβάλας, τι γίνεται ρε παιδιά. Λοιπόν, fluid και shoot on site, έχουμε καλά shoot. Καρανίκα, έλα ρε μαλάκα, τι κάνει τώρα το παιχνίδι. Λοιπόν, επιθετικά και υψηλό tempo, roam from positions, περισσότερη πίεση. Λοιπόν, overload, take more risks. Λογικά θα λήξει, έτσι, 0-0. Ναι. Άδικο. Άδικο, μαγική εικόνα. Μαγική εικόνα. Μαγική εικόνα, δεν ήταν για 0-0 αυτό το μάτς. Τι λες ρε Παράσκο, άντε παράτα μας. Λοιπόν, και τώρα παίζουμε με το Παναθηναϊκό. Μετά τη διακοπή, okay. Λοιπόν, θα το φτάσω μέχρι εδώ, μέχρι την 1η Σεπτέμβρη. Και μετά θα κλείσω, παιδιά, γιατί έχει πάει ήδη 7. Δεν είναι ακόμα 7. Όταν φτάσουμε 1η Σεπτέμβρη θα είναι 7. Μιχαήλ, 4 με 8 μήνες.
Στο Ελέδης. FM, πας για ένα το επόμενο Σάββατο. Τώρα για τέτοιο ανακοινώνω στο σελίδα μου. Τόσα χρόνια που τσιλάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, ρε αγορίνα, να είσαι καλά. Το Ελέδης και Αντρέι θα είναι οι μεταγραφές μας, ελπίζω να μπορούν να έρθουν και οι δύο. Ήρθε ο Ηλέδης. Ήρθε και ο Αντρέι. 2 ακόμα μεταγραφές για να κλείσει η τέτοια. Τώρα πιθανόν να κολλήσατε λίγο γιατί φορτώνει. Είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών, παιδιά. Ξέρετε τι γίνεται πάντα τελευταία μέρα των μεταγραφών. Το Ελέδης και Αντρέι, οι δύο καινούργιες μεταγραφές. Πολύ καλή και οι δύο. Λοιπόν, τέλειωσαν και οι μεταγραφές. Να βάλουμε και νουμεράκια στους παίκτες. Σοηλέδης θα πάρει το 19 και ο Αντρέι θα πάρει το 24. Λοιπόν, αυτά κάνω εγώ κάπου εδώ το save. Και ευχαριστώ πολύ όλους σας που παραμείνατε μέχρι αυτή την ώρα.